Sehr verehrter Herr Präsident. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες μου και κύριοι βουλευτές, είναι ευχάριστο καθήκον, αλλά και ευχαρίστηση για μένα για πρώτη φορά ως Πρόεδρος της Κομισιόν να εκφωνήσω αυτόν τον λόγο. Ως Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, πάρα πολύ συχνά, 20 φορές νομίζω, εκφώνησα λόγο για την κατάσταση του έθνους. Και πάντα μου λέγανε πως ήταν πάρα πολύ καλός ο λόγος που εκφώνησα όσον αφορά την ρητορία και τον τόνο. Για το περιεχόμενο βεβαίως οι απόψεις ήταν πάντα διαφορετικές και πάντα μου έλεγαν ότι μακρηγορούσα. Το ίδιο αναμένω να συμβεί και σήμερα. Για λόγους που φαντάζεστε θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε, η ομιλία αυτή λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας που έχει καθορίσει η διοργανική συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου και ορίζει ότι στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λογοδοτήσει για τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής και για τα όσα προγραμματίζει να κάνει τους επόμενους μήνες. Μιλάμε δηλαδή για τις προτεραιότητες, για τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα εν μέρη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τον σκοπό αυτό έχω δώσει γραπτός στον Μάρτιν Σούλτς και στον πρόεδρο της Λουξεμβουργικής Προεδρίας γραπτός στις προτεραιότητες μας. Και η επιστολή αυτή συνοδεύεται και μία παρουσίαση των 10 προτεραιοτήτων της εργασίας της Κομισιόν. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θα τα αναπτύξω σήμερα. Και σας παραπέμπω, μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ευγενικό, αλλά είναι αναγκαίο, στην αλληλογραφία μας, στις επιστολές τις οποίες υπογράφω εγώ και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Φρανς Τίμερμανς. Για να γίνει πιο κατανοητή η κατάσταση. Είμαι λοιπόν ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος δια ζώσης και όχι με έμεσο αλλά με άμεσο τρόπο εξελέγηνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου πέρσι, όταν και ξεκαθάρισα ότι η δική μου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πιο πολιτική και άρα ο πρόεδρος αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του πιο δημοκρατικού τρόπου εκλογής του θα είναι και πιο πολιτικός πρόεδρος. Όταν λέω πολιτικός, το εννοώ με την ευγενή έννοια της λέξης. Είμαστε πολιτικοί άνδρες και γυναίκες και δεν είμαστε πολιτικάντιδες. Και εσείς και εμείς είμαστε άνθρωποι που ασχολούμεθα με την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πολιτικοποιήσουμε τα πάντα. Αλλά ήθελα να πω πως θεωρώ πως πλέον έχει παρέλθει η εποχή
της συνήθους λειτουργίας των πραγμάτων. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, nicht darauf zu achten, wie oft ich das Wort sozial in den Mund nehme. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην μετράτε πόσο συχνά εκφωνώ τη λέξη κοινωνικός, να μην μετράτε πόσες φορές θα πω τη λέξη αηφόρος, πόσες φορές θα πω τη λέξη οικονομικός, χρηματοοικονομικός ή προϋπολογισμός. Συχνά ακούμε μεγάλα και κενά λόγια, αλλά πλέον νομίζω πως έχει φτάσει η ώρα της ειλικρίνειας στην Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να μιλήσω για τα μεγάλα, ανοιχτά, τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτά θα επικεντρωθώ. Η Ευρωπαϊκή μας Ένωση, παρά το ότι δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν έχει νόημα ο πρόεδρος της Κομισιόν να μην είναι ειλικρινής απέναντι στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών λαών και άρα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Η Ένωση λοιπόν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται περισσότερη Ένωση σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει τώρα. Και να το κάνουμε εμείς από κοινού. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τηρήσετε την εντολή που έχετε λάβει από τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους και να τιμήσουμε και εμείς την εντολή που λάβαμε από το σώμα. Μάλιστα. Μα δεν ξέρω γιατί εκνευρίζεστε όταν λέω τέτοια για περισσότερη ένωση. Α, καλά, καλά, καλά. Μπορείτε μερικές φορές να με διακόπτετε, αλλά δεν θα απαντάω συστηματικά σε αυτά που λέτε, γιατί αυτά που λέτε είναι ανάξια λόγου. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ό,τι προγράμματα εργασίας θα μπορούσαμε να καταστρώσουμε, η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι το θέμα των προσφύγων. Από τις αρχές του έτους, 500.000 περίπου άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι έφυγαν από τη Συρία, από την τρομοκρατία των δικτατοριών και την Ερυθρέα και τη Λιβύη. Πάνω από 200.000 έφτασαν από την Ελλάδα, την Ιταλία και μέσω Ουγγαρίας. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Για μερικούς είναι και τρομεροί. Εκφοβιστική. Δεν είναι όμως τώρα ώρα και καιρός να φοβηθούμε, αλλά να δράσουμε συντονισμένα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη και ως θεσμοί. Το πρώτο θέμα, το κυριότερο, είναι θέμα ανθρωπισμού και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και για την Ευρώπη είναι και θέμα ιστορικής δικαιοσύνης. Εμείς οι Ευρωπαίοι, γιατί εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε. Ναι, ναι, καλά, καλά. Σημειώνω ότι εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτό σας Ευρωπαίο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι λοιπόν τώρα ο καιρός να φοβηθούμε.
αλλά να επιδείξουμε ανθρωπισμό και να καταλάβουμε την αξιοπρέπεια που πρέπει να αναγνωρίσουμε στις πρόσφυγες. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος και όλοι σχεδόν οι κατοικοί της κάποια εποχή υπήρξαν πρόσφυγες. Η κοινή μας ιστορία έχει σημειώσει πολλές προσφυγικές καταστάσεις από Ευρωπαίους που ήθελαν να διαφύγουν από καταπίεση, από τη Γαλλία ας πούμε τον 17ο αιώνα, Εβραίους, Ρωμά, Προτεστάντες και φυσικά τις δεκαετίες του 30 και 40 του περασμένου αιώνα, οι Ισπανοί δημοκράτες που έφευγαν από την Ισπανία στο νότο της Γαλλίας στα τέλη της δεκαετίας του 30 μετά την ήττα τους στον Εμφύλιο. Ούγγροι επαναστάτες που έφευγαν στην Αυστρία και αλλού. Παντού, παντού στην Ευρώπη. Μετά την εξέγερση κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος που και την ρωσική παρέμβαση με τα τάγκς. Τσέχοι, Σλοβάκοι που ήθελαν να φύγουν σε άλλες χώρες και στη δική μου μετά την καταπίεση της άνοιξης της Πράγας το 68. Εκατεντάδες χιλιάδων αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους μετά και κατά τη διάρκεια των Ιουγκοσλαβικών πολέμων προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, όχι εκατοντάδες χρόνια πριν, αλλά στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, την τελευταία του δεκαετία. Αυτά τα ξεχάσαμε, ότι υπήρχαν λόγοι για τους οποίους ζουν περισσότεροι άνθρωποι με το όνομα McDonald στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι στην ίδια τη Σκωτία. Υπάρχει λόγος για τον αριθμό των O'Neill και Murphy που ζουν εκεί αντί στην Ιρλανδία. Ξεχάσαμε ότι 20 εκατομμύρια Πολωνοί ζουν εκτός Πολωνίας επειδή υπέστησαν οικονομική καταπίεση και κατά τις ιστορικές αλλαγές που υπέφερε τόσο συχνά η Πολωνία. Ξεχάσαμε ότι μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 60 εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες μέσα στην Ευρώπη λόγω αυτής της τρομερής ευρωπαϊκής εμπειρίας. Η συνθήκη της Γενέβης δημιουργήθηκε ακριβώς για να δοθεί άσυλο σε όσους πρόσφυγες αναγκαζόταν να φύγουν και να καταφύγουν εναντίον της καταπίεσης. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά και να γνωρίζουμε ότι η χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες είναι κάτι βασικό, ένα βασικό δικαίωμα από τις βασικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές αξίες. Σας έχω ξαναπεί και εδώ και αλλού ότι πολύ σπάνια είμαστε περήφανοι για την ευρωπαϊκή μας κληρονομιά και το όραμά μας. Παρά τις αδυναμίες μας ή αυτούς που θεωρούνται αδυναμίες, σήμερα παγκοσμίως η Ευρώπη θεωρείται ως τόπος ασύλου. Η Ευρώπη σήμερα εκπροσωπεί την ελπίδα για μια πιο σταθερή ζωή για ανθρώπους που προέρχονται και από τη Μέση Ανατολή και από αλλού. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε περήφανοι και όχι να το φοβόμαστε. Η
Η Ευρώπη σήμερα, κυρίες και κύριοι, παρά τις διαφορές που έχουν τα κράτη της, είναι η πιο ευημερούσα και πιο σταθερή περιοχή του κόσμου. Όσοι επικρίνουν την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικοδόμηση, την Ένωση, πρέπει να παραδεχτούν ότι είναι χώρος και τόπος ειρήνης και σταθερότητας και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί έχουμε τρόπο να βοηθήσουμε όσους φεύγουν διωκόμενοι από πολέμους και καταπίεση. Θα πείτε βέβαια εντάξει, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να τους δεχτεί όλους. Πράγματι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί όλα τα προβλήματα του κόσμου και να τα λύσει. Αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική. Προφανώς είναι πρωτοφανής ο αριθμός των προσφύγων που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά είναι μόνο 0,11% του συνόλου του πληθυσμού της Ευρώπης. Στο Λίβανο, συγκριτικά, οι πρόσφυγες είναι το 25% των κατοίκων του αυτή τη στιγμή σε χώρα που έχει έκταση μόνο για την ευημερία του 1/5 της Ένωσης. Ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε λοιπόν? Να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς προς τους πολίτες. Όσο υπάρχει πόλεμος στη Συρία και τρομοκρατία στη Λιβύη, η κρίση των προσφύγων θα συνεχίζεται. Μπορούμε να χτίσουμε τείχη και τείχους και σειρματοπλέγματα, αλλά φανταστείτε για λίγο, αν εσείς αναγκαζόσαστε να πάρετε το παιδί σας στα χέρια και να φύγετε, τι θα κάνατε? Θα πληρώνατε οποιοδήποτε τίμημα, θα σκαρφαλώνατε όλους τους τοίχους και δεν θα σας εμπόδιζε καμία θάλασσα, κανένα σύνορο δεν θα διστάζατε να περάσετε, γιατί εδώ πρόκειται για τη βαρβαρότητα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, παραδείγματος χάριν. Προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε, γιατί τότε να μην βοηθήσουμε και εκείνους που διαφεύγουν από τα νύχια του. Καιρός είναι να δράσουμε, να διαχειριστούμε την κρίση των προσφύγων, γιατί δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Πολλοί κατηγόρησαν, αλλά λίγοι πρότειναν λύσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Χώρες μέλη αλληλοκατηγορήθηκαν ότι δεν κάνουν αρκετά ή ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Δυστυχώς. Κανείς βέβαια δεν τόλμησε να πει ότι οι Βρυξέλλες και η Κομισιόν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Θα μπορούσαμε σχεδόν όλοι, οι περισσότεροι και εγώ και η Επιτροπή μου, θα μπορούσαμε να θυμώσουμε για αυτές τις κατηγορίες, αλλά τι νόημα θα είχε? Ο θυμός δεν βοηθάει κανέναν και η κατηγορία, οι αλληλοκατηγορίες επίσης δεν βοηθούν κανέναν. Συχνά αυτές οι κατηγορίες είναι τόσο πολλές που δεν αναγνωρίζουν καν ότι μπορεί οι πολιτικοί να έχουν ξαφνιαστεί από τις εξελίξεις. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συμφωνηθεί και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη σημερινή κατάσταση.
θα πρέπει να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Δεν θα ξεκινήσουμε κάτι το καινούριο. Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι η δική μου Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή του Μπαρόσο, επανειλημμένα έχει κάνει προτάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τμηματικά, σταδιακά υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις και το τελευταίο κομμάτι αυτής της διαδικασίας έγινε δεκτό και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, δύο μήνες δηλαδή έχουν περάσει από τότε. Έχουμε λοιπόν κοινά επίπεδα προβλέψεις στο σύνολο της Ευρώπης. Για αυτούς που ζητούν άσυλο, σεβόμενοι την αξιοπρέπειά τους και στις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και έχουμε κυρίως κοινά κριτήρια για να κριθεί εάν κάποιος πράγματι μπορεί να τύχει εθνικής προστασίας, διεθνούς συγγνώμη προστασίας. Αλλά όλα αυτά τα επίπεδα προστασίας, τα κοινά, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και θα πρέπει να γίνουν σέβαστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταστούν ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτό σήμερα δεν ισχύει ή μάλλον πριν το καλοκαίρι δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις πρώτες από 32 διαδικασίες επί παραβάση έτσι ώστε να πείσει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Αποφασίζουμε, νομοθετούμε και δεν εφαρμόζουμε. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπιστίας και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σεβαστούμε το κοινοτικό, το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. A second series of infringement. Μία δεύτερη σειρά διαδικασιών επί παραβάση θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες. Το ότι έχουμε αυτά τα κοινά επίπεδα προστασίας είναι κάτι το αρκετά σημαντικό πράγμα, αλλά δεν φυσικά μας καλύπτουν στην παρούσα φάση της κρίσης των προσφύγων. Είχε πει το Συμβούλιο, η Επιτροπή μάλλον, την άνοιξη ότι απαιτείται να υπάρξει μια κοινή ατζέντα για το θέμα της μετανάστευσης. Κάναμε κάποιες προτάσεις τον Μάιο και από τότε θα ήταν άδικο να πει κάποιος ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε τριπλασιάσει την παρουσία μας στις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε σώσει χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τότε. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να χάνονται ζωές, έστω και μία ζωή είναι μία παραπάνω από όσο πρέπει. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε διασώσει πολύ περισσότερο κόσμο, κατά 250%. Και δεν πρέπει να το κρύβουμε, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας αυτές. Πάρα πολλές κοινοτικές χώρες και του Σέγγεν και εκτός συμμετέχουν, ξέρετε, στις προσπάθειες του Frontex. Υπάρχουν πάνω από 100 αξιωματικούς, 30 σκάφη, 4 ελικόπτερα και υπάρχουν επίσης και διάφορα αεροσκάφη, μεταφορικά και παρακολούθησης, τα οποία αποδεικνύουν, θα έλεγα, ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Έχουμε επίσης επιτεθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις ομάδες των εγκληματιών που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά οδηγούν βέβαια στο να χρησιμοποιούνται όλο και πιο μικρά σκάφη. Τον Αύγουστο είχαμε γύρω στις 150.000 αφίξεις, κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο με τον προηγούμενο χρόνο, αυτά όμως για την Νότια Μεσόγειο. Το θέμα είναι να συμβεί το υπόλοιπο και στις υπόλοιπες περιοχές της Μεσογείου και επίσης να δούμε τι θα κάνουμε και συνολικά με το θέμα των εξωτερικών συνόρων.
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη δωρήτρια δύναμη στον κόσμο για την βοήθεια των προσφύγων από την Συρία. 4 δις ευρώ έχουν κινητοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή και από εσάς και από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βοήθειας ανθρωπιστικής και οικονομικής προς τους Σύρους, προς τους πρόσφυγες και στις γειτονικές χώρες όπως το Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Και σήμερα μάλιστα ξεκινήσαμε και δύο νέα προγράμματα για τη σχολική εκπαίδευση 240.000 παιδιών προσφύγων στην Τουρκία. Και εδώ θα ήθελα να χειροκροτήσω τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η Ιορδανία, η Τουρκία και οι υπόλοιπες όμορες χώρες. Οι χώρες αυτές, οι οποίες είναι πολύ φτωχότερες από μας, παρόλα αυτά κάνουν τεράστιες προσπάθειες, τις οποίες θα πρέπει να χειροκροτήσουμε και να αναγνωρίσουμε. Και σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο οικονομικό. Έχουμε λοιπόν εμείς αναλάβει την υποχρέωση να υποδεχθούμε 22.000 άτομα τον επόμενο χρόνο από την περιοχή αυτή, αποδεικνύοντας έμπρακτα τις μορφές αλληλεγγύης. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν αυτές οι άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος που έχουν υποδεχθεί μέχρι τώρα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκινάμε την διαδικασία και θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των προσώπων αυτών. Αυτό θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα διαρθρωμένο σύστημα επανεγκατάστασης και ένα πιο συστηματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα πολλά περιθώρια επίδειξης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στις χώρες μας. Είναι σαφές για μένα ότι τα κράτη-μέλη στα οποία φτάνουν πρώτα οι πρόσφυγες, δηλαδή η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία, δεν θα πρέπει να εγκαταληφθούν για να αντιμετωπίσουν αυτήν την τεράστια πρόκληση. This is why the commission... Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες ένα μηχανισμό κατεπήγοντος. Κατεπήγοντα μηχανισμό λοιπόν για την υποδοχή 40.000 ανθρώπων που ζητούν διεθνή προστασία και που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Και γι' αυτό σήμερα προτείνουμε ένα δεύτερο κατεπήγοντα μηχανισμό για περαιτέρω 120.000 άτομα από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με δεσμευτικό τρόπο. I call on member states. Απευθύνομαι λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατεπήγουσα επανεγκατάσταση των 160.000 προσφύγων συνολικά στη συνάντησή τους την 14η Σεπτεμβρίου. 120 συν 40 μας δίνει 160.000. Θα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς και ελπίζω σε αυτή την περίπτωση όλοι να πάρουν μέρος στην προσπάθεια. Να μην υπάρξουν απομονωτικές ρητορικές, αυτό το οποίο απαιτείται είναι δράση. What is happening to human beings? We are talking about human beings. Τι συμβαίνει στους ανθρώπους, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ανθρώπους. Αυτοί που έρχονται από τη Συρία είναι άνθρωποι. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί αύριο σε άλλες περιοχές, στην Ουκρανία σαν παράδειγμα. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε Ισραηλίτες, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Εμείς έχουμε θέσει τέλος στις θρησκευτικές διακρίσεις.
δεν λαμβάνουμε σε σχέση με τους πρόσφυγες υπόψη μας τη φιλοσοφία του καθενός ή την θρησκεία του καθενός. Ladies and gentlemen, winter is approaching. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζει ο χειμώνας όμως. Θέλουμε να υπάρχουν τον χειμώνα οικογένειες να κοιμούνται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε κρύες σκηνές. Θέλουμε είτε στη Βουδαπέστη, είτε στην Κο, είτε σε άλλα μέρη. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε τη χειμερινή περίοδο και να φροντίσουμε αυτούς που φεύγουν από την καταστροφή που χτυπάει τις χώρες τους. Φυσικά το θέμα της επανεγκατάστασης δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα. Είναι επίσης ανάγκη να βρούμε ένα ευρύτερο σύστημα προστασίας αυτών που εγκαταλείπουν τις χώρες τους. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους για λόγους που δεν τους δίνουν την δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Και γι' αυτό προσέχουμε ακριβώς να φτιάξουμε τον κατάλογο αυτό των χωρών προέλευσης. Αυτό θα περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα μας δείχνουν ποιες είναι οι χώρες οι οποίες υποτίθεται παρέχουν ασφαλείς τρόπους επιβίωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος κατάλογος και τα ίδια κριτήρια της Κοπενχάγης στη συγκεκριμένη περίπτωση από όλες τις χώρες και σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο κράτους δικαίου και σε επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να λάβουμε υπόψη μας και την πρόοδο σαν παράδειγμα η οποία έχει υπάρξει σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια. Ο κατάλογος των ασφαλών αυτών χωρών λοιπόν είναι μια διαδικαστική θα έλεγα απλούστευση του τρόπου με τον οποίο κρίνουμε το δικαίωμα χορήγησης ασύλου ανθρώπων που προέρχονται από τη Βοσνία Ερσεγοβίνη, από την Αλβανία, από την τέως Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από το Κωστικοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία. Αλλά παρόλα αυτά θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές αυτή η λίστα στην παρούσα φάση να αντιμετωπίσουν με ενιαίο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι προέρχονται από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση όπως τη Συρία. Ο κατάλογος των ασφάλων χωρών οπωσδήποτε δεν αφαιρεί δικαιώματα του ασύλου από τις χώρες που περιέχονται σε αυτό τον κατάλογο. Είναι σημαντικό αυτό. Το άσυλο είναι δικαίωμα. Δεν υποσκάπτουμε τη συνθήκη της Γενέβης. Και οι χώρες που θα είναι στον κατάλογο αυτών πρέπει να γνωρίζουν πως εάν βγουν από αυτόν τον κατάλογο επειδή παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα παραδείγματος χάρη χάνουν την ευκαιρία να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πάνε μαζί. Ασφαλής χώρα, ναι. Αλλά έχει φτάσει η στιγμή να γίνει μια πιο θεμελιώδης αλλαγή στο πώς κρίνουμε τις αιτήσεις ασύλου. Και συγκεκριμένα το σύστημα του Δουβλίνου, που λέει πως τις αιτήσεις πρέπει να τις κρίνει η πρώτη χώρα εισόδου. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στην πολιτική ασύλου. Περισσότερη ένωση στην πολιτική προσφύγων. Εδώ λοιπόν απαιτείται αλληλεγγύη σε μόνιμη βάση και στους κανόνες και στην πολιτική μας. Γι' αυτό σήμερα η Κομισιόν επίσης προτείνει έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης ο οποίος θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε κρίσεις πιο γρήγορα στο μέλλον. Πιο γρήγορα
Εννοώ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Μια κοινή πολιτική προσφύγων και ασύλου σημαίνει περαιτέρω προσέγγιση των πολιτικών αφού αποδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ξαναδούν τους μηχανισμούς στήριξης και ένταξης. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να εξετάσει το πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους στόχους και είμαι υπέρ του να επιτρέψουμε στους αιτούντες άσυλο να εργαστούν, να εργάζονται ενώ όσο περιμένουν να κριθεί η αίτησή τους. Labor. Work. Η εργασία, η δουλειά είναι θέμα αξιοπρέπειας. Όσοι δουλεύουν ξαναβρίσκουν την αξιοπρέπειά τους. Οπότε πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αλλάξουμε την εθνική νομοθεσία για να επιτρέψουμε, στους πρόσφυγες να δουλεύουν. Μια ενιαία πολιτική προσφύγων και ασύλου επίσης απαιτεί εντονότερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ευτυχώς εντός της Ένωσης δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι στην ζώνη Σέγγεν για να εγγυόμαστε ακριβώς την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και το σύστημα Σέγγεν δεν θα καταργηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της δικής μου επιτροπής. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος της ελεύθερης μετακίνησης είναι πως θα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Αυτό περιμένουν από μας οι πολίτες μας. Εγώ το είπα στην προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Μάρτιν, τον Γκί και... Όχι. Δεν δείχνω την κυρία Κέλλερ. Έψαχνα τον κύριο Τσίπρα σκεφτόμουν. Δεν τους μπερδεύω. Μη φοβάστε. Ορίστε. Ναι, ο Ζωζέ Μποβέ είναι εδώ. Ναι, τον είδα. Συγγνώμη, Ζωζέ. Πρέπει, λοιπόν, να ενισχύσουμε πολύ τη Frontex και να γίνει μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή συνοριακή φύλαξη και ακτοφυλακή. Αυτό είναι εφικτό, αλλά βεβαίως σημαίνει πως χρειάζονται λεφτά. Η Κομισιόν θεωρεί πως είναι μια καλή επένδυση και προτείνουμε φιλόδοξα βήματα για μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνορία φυλακή και θα τα προτείνει πριν το τέλος του έτους. Επίσης, μια ενιαία πολιτική μετανάστευση σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα διανοίξουμε νόμιμες διόδους. But let us be clear. Αλλά ας είμαστε σαφείς, αυτό δεν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Αλλά εάν έχουμε ασφαλείς διόδους προς την Ευρώπη, θα διαχειριστούμε καλύτερα τις ροές και θα καταστήσουμε λιγότερο ελκυστικούς τους διακινητές. Μην ξεχνάμε πως πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της δημογραφικής φτύσης. Χρειαζόμαστε ταλέντα από όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν η μετανάστευση να αλλάξει από ένα πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση προς έναν πόρο προς διαχείριση. Για το σκοπό αυτό, η Κομισιόν θα προτείνει ένα πακέτο νόμιμης μετανάστευσης το 2016. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν θα πρέπει να νομοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να παραπονιόμαστε για την παράνομη μετανάστευση,
πρέπει να οργανώσουμε και την νόμιμη μετανάστευση. A lasting solution will only come if we address. Μια διαρκής λύση θα επέλθει μόνο όταν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση, την προσφυγική? Πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή πολιτική να είναι πιο στιβαρή, η εξωτερική πολιτική να είναι πιο στιβαρή. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τους πολέμους και την αστάθεια στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα της Λιβύης. Δεν ξέρω, ίσως να είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι για να κάνουμε κάτι. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Συρίας πιο εντατικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική επίθεση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Λιβύη και στη Συρία. Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη λοιπόν στην εξωτερική πολιτική. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Φεντερίκα Μογκερίνη, η ύπατη εκπρόσωπος, έχει προετοιμάσει το έδαφος για μια τέτοια πρωτοβουλία. Και επίσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις συνομιλίες για το Ιράν και θα ήθελα εδώ πέρα να την συγχαρώ γι' αυτό. Για να διευκολύνουμε λοιπόν το έργο της ύπατης εκπροσώπου μας, της Φεντερίκα, η Κομισιόν σήμερα προτείνει να συσταθεί ένα ταμείο ανάγκης με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο Σαχέλ, στο κέρας της Αφρικής, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής, για να δημιουργήσουμε σταθερότητα μέσω παραδείγματος χάρη της απασχόλησης στις τοπικές κοινότητες και άρα να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της αστάθειας των εκτοπισμών και της παράνομης μετανάστευσης. Και αναμένω από όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν σε αυτό το ταμείο. Χρειαζόμαστε αυτό το ταμείο για να προλάβουμε μελλοντικές κρίσεις. And we need. Και χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη ανάπτυξη και αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά προϋπολογισμούς συνεργασίας, ας πούμε. Δεν είναι φυσικό να μειώνονται οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη. Πρέπει να αυξηθούν. Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, να δημιουργήσω αυταπάτες ότι η κρίση των προσφύγων θα τελειώσει σύντομα. Δεν θα τελειώσει σύντομα και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αλλά να και με καταβλισμούς προσφύγων να διώχνουμε πλοιάρια, αυτό δεν είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ο φουρνάρης στην ΚΟΠ που έδωσε δωρεάν ψωμιά στους πρόσφυγες. Είναι οι φοιτητές στο Μόναχο και στο Πάσαο που υποδέχτηκαν στο σταθμό τους πρόσφυγες. Αυτό είναι η Ευρώπη. Εκείνοι που περίμεναν στο σταθμό του Μονάχου χειροκροτώντας την αύξηση των προσφύγων. Σε αυτή την Ευρώπη εγώ θέλω να ζήσω
που δείχνουν αυτά τα παραδείγματα. Και η Ευρώπη στην οποία δεν θέλω να ζήσω είναι μια Ευρώπη που αρνείται πρόσβαση σε κόσμο που έχει ανάγκες. Φυσικά θα διαρκέσει ακόμα η κρίση αυτή και υπολογίζω και σε εσάς εδώ μέσα στο ναό αυτό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να συνεργαστείτε κι εσείς με την εφαρμογή των κοινών μας στόχων. Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές ή και αγαπητοί φίλοι για ορισμένους, συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης του δίνουν λιγότερο χρόνο, αλλά επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή χρειάστηκα παραπάνω. Και η συζήτηση που έχει γίνει πολλές φορές λόγω, να προσθέσω ένα θέμα ακόμα, του ελληνικού προβλήματος ήταν πολύ δύσκολη, διότι συνεχώς προσπαθούσα να εξηγήσω στον τότε Πρωθυπουργό ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν 19 δημοκρατίες και όχι μόνο η ελληνική. Οι διάφορες κοινές γνώμες και οι βουλές εκφράζονται και από τις 18 άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Συχνά η Κομισιόν έχει τύχει επιθέσεων από ορισμένες χώρες μέλη για τον τρόπο με τον οποίο ενεπλάκει στην λύση, αν και δεν υπάρχει ακόμα λύση, του ελληνικού προβλήματος. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν και το λέω και ενώπιον σας, το είπα και όταν ήρθα την πρώτη φορά να σας μιλήσω, ότι καθήκον της Κομισιόν είναι να φροντίζει το γενικό συμφέρον. Να μην ασχοληθούμε με το ελληνικό πρόβλημα θα ήταν απαράδεκτο λάθος και αδυναμία αν δεν είχαμε κάνει ό,τι κάναμε. Πληρώσαμε και εγώ προσωπικά ένα τίμημα αρκετά βαρύ, αλλά όσον αφορά τις προσπάθειές μας, αλλά δεν ήθελα να τα αφήσω όλα στα χέρια των γραφειοκρατών των Βρυξελών, αν και χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά ακόμη και κατά τις διακοπές. Δεν ήθελα μόνον οι γραφειοκράτες να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό, με τη λύση του ελληνικού προβλήματος. Επομένως και ο Τίμερμανς και ο Ντομπρόφσκης και ο Πιέρ Μοσκοβισή και εγώ και άλλοι κάναμε πολλά για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος που είχαμε μπροστά μας. Το να λέει κανείς ότι η Κομισιόν και ο Πρόεδρος της θεωρούν ότι το Brexit δεν είναι επιλογή, μπορεί μεν να γίνει, αλλά για μας δεν είναι επιλογή. Αλλιώς θα είχε γίνει ήδη. Και είπα στον κύριο Τσίπρα και στις ελληνικές αρχές ότι δεν πρέπει να θεωρήσουν τη φράση αυτή σαν να εννοεί ότι ούτως ή άλλως θα διασωθεί. Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι εγώ δεν είμαι μάγος και ταχυδακτυλουργός που βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Όχι. Ήξερε ότι το Brexit ήταν μια πιθανότητα αλλά που δεν θα αναφερόταν δημόσια. Και επ' αυτού κάναμε ό,τι έπρεπε και θεωρώ ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα εξυγίανσης των δημοσιονομικών της χώρας, δεν είναι μόνο δομικό, αν και είναι σοβαρά όλα αυτά, αλλά είναι και πρόβλημα
που αφορά τις δυνατότητες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και θα έπρεπε η Ένωση να θεωρεί ότι έγινε ό,τι έπρεπε. Δεν μου άρεσαν τα σχόλια που έλεγαν δεν έχει η Ελλάδα παρά να βγει από το ευρώ, σαν να μην είναι σοβαρή χώρα. Οι Έλληνες και μάλιστα κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων εργάζονται σκληρά και κάνουν ό,τι μπορούν για να προοδεύσει η χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να τους σεβόμαστε περισσότερο. Θα ήθελα το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε να γίνει σεβαστό από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο την προηγούμενη, όχι μόνο την τωρινή και όχι μόνο την επόμενη, όλες. Εάν αυτή τη φορά οι κοινοί κανόνες δεν γίνουν σεβαστοί, τότε η αντίδραση της Ένωσης και της Ευρωζώνης θα είναι διαφορετική. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνει αυτό που συμφωνήθηκε. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν 35 δισεκατομμύρια που οργανώνει η Κομισιόν για την αναθέρμανση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ελληνικής δημοκρατίας. Και θα ήθελα η προσφορά αυτή, που δεν είναι βέβαια πλήρως δωρεά, να γίνει αποδεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα. Η κρίση βέβαια δεν έχει τελειώσει με τη συμφωνία. Εφόσον υπάρχουν ακόμη 23 εκατομμύρια Ευρωπαίων που είναι άνεργοι και 17 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, στην Ευρωζώνη, που δεν έχουν δουλειά, δεν τέλειωσε η κρίση. Θα τελειώσει την ημέρα που η Ευρώπη θα έχει επανέλθει στην πλήρη απασχόληση. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς μπορεί μια τόσο πλούσια Ήπειρο σαν την Ευρώπη να απομακρύνεται από αυτόν τον κανόνα που θα έπρεπε να γίνεται σεβαστός παρτού, ότι οι νέοι και οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση. Ας μην ξεχάσουμε αυτή την πρόθεσή μας να γίνει η Ευρώπη μία Ήπειρος όπου το τριπλό κοινωνικό άλφα θα εφαρμόζεται παντού. Δεν είναι αδύνατο να επανέλθει η Ευρώπη στην πλήρη απασχόληση, αν το θέλουμε όλοι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην δημοσιονομική εξυγίανση, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στις επενδύσεις. Έχουμε προτείνει και σε εσάς και στο Συμβούλιο ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά 315 δισεκατομμύρια και το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται γενικά, και όσοι όλοι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και οι επιχειρηματίες πρέπει να μπουν στη μάχη, στον αγώνα για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Το επενδυτικό σχέδιο που δυστυχώς φέρει το όνομά μου το λένε σχέδιο Juncker. Γιατί? Για να βρουν έναν υπεύθυνο από διοπομπαίο τράγο αν αποτύχει. Θα ήθελα όμως όλοι οι οικονομικοί παράγοντες να εμπλακούν σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο που είναι για την Ευρώπη και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Όλα αυτά βέβαια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν αρκούν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε, να χαράξουμε τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προτείναμε το πρόγραμμα των λεγόμενων 5 Προέδρων για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Ένωσης. Αυτό το είπαμε 5 Προέδρων για λόγους αρχής.
ότι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προσωπικό επίπεδο θα πρέπει να εμπλακεί στην σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης. Το κοινοβούλιο είναι ένα κοινοβούλιο. Και το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει μέλλον στην Ευρώπη και μπορεί να υπάρξει εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την άμεση εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν εντελώς λάθος. Και γι' αυτό λοιπόν ενέπλεξα τον κύριο Σούλτς στις εργασίες μας, εξέφρασε τις απόψεις του. Δεν μου άρεσαν όλες, αλλά παρόλα αυτά έβαλε στη συζήτηση τη διοργανική τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν επανειλημμένα εκφραστεί από σας. Όπως τις απόψεις του κυρίου Ότμαρ Κάρας, σύμφωνα με την έκθεση που έγινε δεκτή στο όνομά του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χάραξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος θα είναι σημαντική. Απαιτείται μια οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν το λέω για πρώτη φορά, το λέω από το 1991 αυτό, από τότε που ήμουν υπουργός οικονομικών της χώρας μου. Με τον Νίκολα Σμιτ, ο οποίος ελέγχει τα πάντα στη χώρα μου εδώ και δεκαετίες. Ήμουν υπεύθυνος για τη διακυβερνητική διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και τέσσερις είχαν πει υπέρ. Ο Ζακ Ντελόρ, που είναι πάντα το πρότυπό μας, ο Πιέρ Μπερεγκοβουά, του οποίου η εξαφάνιση μας πείραξε όλους, ο Φιλίπ Μετστάτ, που είναι πάντα εδώ και μπορεί να μας διαφωτίζει με την πείρα του. Και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Ακόμα εδώ. Είμαι συνεχώς παρόν αυτό. Το βλέπετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι τέσσερις θέλαμε να εγγράψουμε στις συνθήκες κάποιους κανόνες οι οποίοι θα έπρεπε να χαρακτηρίσουν την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε δεν γίναν δεκτές οι απόψεις μας. Τώρα έχουν αρχίσει να συζητούν για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης διάφοροι. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το είχαμε πει πριν 25 χρόνια. Θα σας προτείνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ευάθυνση της οικονομικής ένωσης και ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα, το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, είναι απαραίτητο για το μέλλον μας. Θα το κάνουμε αυτό και είμαι βέβαιος με ένα σύστημα επανασφάλισης, όχι αμοιβαιοποίησης, αλλά θα απαιτηθεί ένα επίπεδο επιπλέον ασφάλειας για τους καταθέτες στην Ευρώπη. Και θα το κάνουμε αυτό. Είμαι επίσης υπέρ και ενός λογιστηρίου ευρωπαϊκού, θα έλεγα. Βέβαια είναι ένα σύνθημα στην παρούσα φάση αυτό το οποίο λέω. Δεν του έχουμε δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο οικονομικό κέντρο, αν θέλετε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες σε καθημερινή βάση. Τώρα, σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Όχι την δημοσιονομική πολιτική, αλλά τις δημοσιονομικές πολιτικές. Εδώ δεν υπάρχει ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει, σαν παράδειγμα στο θέμα το φορολογικό, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν από το Συμβούλιο. Εγώ εμένω σε αυτά τα οποία έλεγα και πίστευα όταν ήμουν 18 ετών. Κάποιοι πίστευαν ότι άλλαξα από τότε, δεν έχω αλλάξει. Τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στις χώρες στις οποίες παράγονται. Αυτή είναι η βασική αρχή και πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε δράση υπέρ ενός απλού κανόνος, ο οποίος απέδειξε την αποτελεσματικότητά του και την ωφέλειά του. Θα πρέπει δηλαδή στο σύνολο της Ευρώπης οι κανόνες αυτοί να γίνουν σεβαστοί. Ότι δηλαδή
ίση εργασία στη συγκεκριμένη χώρα απαιτείται ίδια αμοιβή. Είναι παλιός ο κανόνας αυτός και θα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους. Υπό την καθεδήγηση και της κυρίας Τάισεν, της Επιτρόπου για Κοινωνικές Υποθέσεις, εμείς θα προτείνουμε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το νόμισμα, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα επίπεδο κοινό αξιών δικαιωμάτων που θα πρέπει να το καθιερώσουμε και να το υιοθετήσουμε. Έχω ένα πρόβλημα, Πρόεδρε. Σοβαρό πρόβλημα. Ξέρω, εσείς εκ δεξιών θα θέλατε να σταματήσω να μιλάω. Αλλά είμαι στη μέση της ομιλίας μου. Θα προσθέσω λοιπόν με μεγάλη ταχύτητα το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνει το Κοινοβούλιο της Ζώνης Ευρώ. Ας μη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με νέα στοιχεία. Κάνω μια απλή επιλογή αυτών που θέλω να σας πω. Γι' αυτό καθυστερώ. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο η διεθνής εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ να βελτιωθεί από τη σήμερα. Δεν είναι φυσιολογικό στους θεσμούς του Bretton Woods και ιδιαίτερα στα πλαίσια του Delta Nitaf, η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζεται με εντελώς ετερόκλητες απόψεις και κάθε χώρα τρέχει δεξιά-αριστερά όπου θέλει. Όχι, θα πρέπει ο πρόεδρος του Eurogroup να εκπροσωπεί μόνος του τη ζώνη ευρώ. Απαιτείται μια ενιαία μορφή εκπροσώπησης της ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει επίσης η αναχώρα συστάσεις, τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, να γίνονται αντικείμενο καλύτερου σεβασμού στο εσωτερικό της ζώνης. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Συμβούλιο και δεν έχει νόημα να ζητάμε τώρα από τα κράτη-μέλη να κάνουν μέσα σε ένα χρόνο 20 μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ανέφικτο και ανόητο. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει 3 μεγάλες ανά έτος, αλλά θα πρέπει όμως να υπάρχει μια εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων αυτών, οι οποίες έχουν αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Να πω τώρα δύο λόγια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας εγώ ζήτησα μια δίκαιη συμφωνία για τη Βρετανία και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε μια τέτοια συμφωνία. Εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέστησα μια ειδική ομάδα για τις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία, υπό την ηγεσία μάλιστα ενός Βρετανού. Βρετανού πολίτη, ο οποίος είναι Ευρωπαίος. Μα δεν είναι αντίφαση αυτό. Ήμουν μεταξύ του Τζόναθαν Φολ και του Νάιτζελ Φαράτζ, τελικά διάλεξα τον κύριο Φολ. Και ο Νάιτζελ βεβαίως θα είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του, γιατί ο ένας είναι Βρετανός και ο άλλος είναι Βρετανός και Ευρωπαίος. Οπότε νομίζω θα τα βρείτε. Λοιπόν, οπωσδήποτε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανική κυβέρνηση και οι Βρετανοί πολιτικοί έχουν δίκιο όταν ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι είναι γραφειοκρατική για την υπερβολική δόση ρυθμίσεων και κανονισμών. Σκοπεύει η Επιτροπή μου να μειώσει τους κανονισμούς. Και μάλιστα ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Φρανς Τίμερμανς και εγώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε καλύτερη ποιότητα κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει καταστροφή, ούτε σημαίνει έλλειψη κανόνων.
ούτε σημαίνει πως θα πρέπει να απέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα πράγματα τα οποία πρέπει να οργανωθούν στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε την ψηφιακή ενιαία αγορά, την Ενεργειακή Ένωση. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά ολοκληρώνουμε την εσωτερική αγορά. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι αιτήματα της Βρετανικής κυβέρνησης. Και κυρίως και των Βρετανών πολιτικών και όσων χαράζουν πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τα ζητάτε από αυτήν την Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή αυτά ακριβώς κάνει. Και θα ήθελα οι Βρετανοί φίλοι μας να στηρίξουν την πρωτοβουλία της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο ισχύει δε και για την ανάγκη που διαπιστώνουμε για να συναφθούν εμπορικές συμφωνίες με πάρα πολλά κράτη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας TTIP, όπως λέγεται. Αλλά δεν είμαι υπέρ του να μην έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, ευρωπαϊκές αρχές. Όπως και στην περίπτωση της Βρετανίας. Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων δεν μπορεί να παραβιαστεί. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την Διατλαντική αυτή συμφωνία. Έχουμε κάποιες βασικές αξίες και αρχές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Και, όπως και η Σεσίλια Μάνστρομ, η Επίτροπος Εμπορίου που έχουμε, είμαι υπέρ της μέγιστης διαφάνειας. Αλλά δεν είναι δυνατόν οι διαπραγματευτικές θέσεις να χαράζονται δημοσίως. Δεν είναι δυνατόν να λέμε το τι σκοπεύουμε να κάνουμε και ποιες είναι οι θέσεις αναδίπλωσης και τι θα κάνουμε σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι απόψεις μας. Εντάξει, υπάρχει η διαφάνεια, αλλά υπάρχει και η σοβαρότητα. Και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο σοβαρό. Να πω και κάτι για την Ουκρανία. Εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Ουκρανίας και πρέπει να τον στηρίζουμε γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του και βεβαίως κάνει τα όσα πρέπει να γίνουν, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Και όσοι αμφιβάλλουν για την εμπλοκή μας στην Ουκρανία θα αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος, γιατί σε όλες τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Ποροσένκο ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήματα της Ουκρανίας και μάλιστα δώσαμε και 3,51 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια. Ήμασταν έτοιμοι για μια συμφωνία που θα διασφαλίσει τις προμήθειες φυσικού αερίου της Ουκρανίας για το χειμώνα και συμβουλεύουμε και τους φίλους μας εκεί πέρα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Θα καταβάλω λοιπόν κάθε προσπάθεια για να δώσω την δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει την δυνατότητα στους Ουκρανούς πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση διαβατηρίων. Εάν πληρούνται οι όροι, αυτό πρέπει να γίνει. Όπως είπε και ο Γκίφερ Χόφστατ πριν από λίγους μήνες σε αυτή την αίθουσα, οι αξίες του Μαϊντάν δεν αφορούσαν μόνο την δημοκρατία και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνθρωποι εκεί που ζουν στην Ουκρανία δεν θέλουν μια χώρα διεφθαρμένη όπως είναι σήμερα η Ουκρανία. Οι Ουκρανοί δημοκράτες θέλουν μια χώρα χωρίς διαφθορά. Και σκοπεύουμε να τους βοηθήσουμε.
Θα ήθελα να πω, επειδή τα παρακολουθώ αυτά τα ζητήματα συνεχώς, οι χώρες μέλη οι ανατολικές, ειδικά των Βαλκανίων, πρέπει να γνωρίζουν πως η ασφάλεια και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραβίαστα και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό στη Μόσχα. Και να το γνωρίζουν τα κράτη-μέλη και ειδικά των Βαλκανίων πως η αλληλεγγύη δεν είναι μια καινή λέξη. Είμαστε εκεί και θα είμαστε εκεί εάν χρειαστεί, τα Βαλκάνια, η Πολωνία και άλλες χώρες. Κυρίως η Πολωνία και τα Βαλκάνια βεβαίως. Ναι. Όχι, όχι, δεν μπέρδεψα τις Βαλτικές χώρες με τα Βαλκάνια, μην ανησυχείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικές χώρες και να ξέρετε πως θα είμαστε εκεί εάν απειληθούν τα σύνορά τους. Έχουμε υποχρέωση να τις προστατεύσουμε εάν χρειαστεί. Τι, για το στρατό του Λουξεμβούργου μιλούσατε. Είναι εξαιρετικό στρατός. ...771 στρατιώτες του Υπουργού συμπεριλαμβανομένου. Δεν θα βοηθήσει πολύ ο στρατός του Λουξεμβούργου, αλλά θα βοηθήσουν οι άλλοι αν χρειαστεί. Ναι, ναι, καλά, καλά. Μα αναρωτιέμαι γιατί μ' αρέσουν τόσο πολύ οι διακοπές σας. Τέλος πάντων, μ' αρέσει να με διακόπτετε, γιατί με εμπνέετε. Γιατί μου θυμίζουν τι θα έπρεπε να σας έχω πει. Δεν θα ξεχάσω την συνάντηση που είχα με τον Νάιτζελ Φάρατζ και την ομάδα του. Ήταν πραγματικά πολύ ανοιχτή και ειλικρινής. Και πραγματικά βεβαίως αυτό είναι το μόνο κοινό μας σημείο, το χιούμορ. Κάτι είναι και αυτό, ναι. Έχω την άδεια του Προέδρου να μοιράσω το κείμενο για την κλιματική αλλαγή, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί μιλάω ήδη 72 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα βλέπω. Και δεν θέλω κι άλλο, κι άλλο. Εντάξει. Έχω νέους φίλους λοιπόν. Καλό, καλό. Αυτοί εδώ πέρα στο κέντρο έχουν αρχίσει να κουράζονται. Εκεί στα ορεινά όμως θέλουν να συνεχίσω. Ο Πρόεδρος. Περιμένετε παρακαλώ μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Ο βουλευτής στην θέση 358 έβαλε μία μάσκα με την κυρία Μέρκελ. Κοιτάξτε, δεν την αγαπάω ιδιαίτερα, αλλά βλέπω πως έχει ομορφύνει. Νομίζω πως είναι ο κύριος Μπονάνο. Εντάξει κύριε Μπονάνο, κάνατε την παράστασή σας, καθίστε τώρα κάτω πάλι. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Έρχεται. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Ποια. Παρακαλώ, κύριε Γιούνκερ. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς τα πάντα. Τι να πω. Union in diversity. Ενωμένοι στην διαφορά.
Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια, μια και ο χρόνος πιέζει, για την κλιματική αλλαγή. Θα μοιραστεί το κείμενο της ομιλίας μου τις επόμενες ώρες. Απλά θα ήθελα να πω πως θεωρώ πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οδεύουμε προς την διάσκεψη των Παρισίων. Κάνουμε, νομίζω, σοβαρές προσπάθειες. Αντιμετωπίζουμε τις αιτίες του επόμενου μεταναστευτικού κύματος, τις επόμενες δεκαετίες, με το να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αύριο θα έχουμε κλιματικούς πρόσφυγες και δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε όταν τους δούμε. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Γι' αυτό θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξοι, καθώς πλησιάζουμε προς την διάσκεψη των Παρισίων. Θα ήθελα όμως να πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπογράψει όποια συμφωνία να είναι. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι μια φιλόδοξη, εύρωστη και δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία. Αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και να υψώσουμε τη φωνή μας κατά όσων διαφωνούν με κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη δεν είναι ουδέτερη όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να είναι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα για όλους τους άλλους. Ιδού, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όχι η συνολική κατάσταση της Ένωσης, αλλά δεν θέλησα να κάνω ποιητική περιγραφή της Ένωσης, αλλά να περιγράψω με ένα λόγο που δεν θα τον πω στο σύνολό του, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και νομίζω επίσης ότι καθήκον μου είναι κάτι να κάνω μπροστά σε όλους εκείνους που κατηγορούν την Ένωση. Προτείναμε ήδη ορισμένες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Εγκρίναμε ένα πρόγραμμα για την μετανάστευση και δεν δέχομαι να λένε ότι η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα για τη μετανάστευση. Επίσης, στη γερμανική τηλεόραση άκουσα υπουργούς βαβαρούς να επικρίνουν την Κομισιόν για απουσία. Ήμουν διακοπές. Ναι, ήμουν. Εσείς δεν πήγατε? Εγώ 10 μέρες διακοπές που πήγα, 4 από αυτές δούλεψα για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες για την μετανάστευση. Από το Μάιο ήδη κάναμε προτάσεις. Τι να ανακαλύπτουμε τώρα το πρόβλημα της μετανάστευσης? Άλλοι το ανακαλύπτουν τώρα μόνο. Εμείς το ξέραμε. Εγκρίναμε και άλλα συνοδευτικά μέτρα για την εσωτερική αγορά, για την ενέργεια, για την κεφαλαία αγορά και μαζί με τους επιτρόπους για τη συνεργασία με τους οποίους χαίρομαι ιδιαίτερα. Όσοι από εσάς υπήρξατε πρωθυπουργοί ξέρουν ότι η συνεργασία σε μια εκτελεστική μια κυβέρνηση δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Εγώ είμαι περήφανος για την Επιτροπή της οποίας προεδρεύω, διότι από τους πρώτους μήνες της εντολής μας, της θητείας μας, μπορέσαμε να υποβάλουμε στους δύο νομοθέτες μεγάλα σημαντικά νομοθετήματα
και μεταρρυθμίσεις και τις 10 προτεραιότητες για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Δεν είναι βέβαια ίσως όλα τέλεια, δεν ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο και επειδή δεν είναι κανείς τέλειος θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Εγώ ξέρω τις αδυναμίες της Ευρώπης, αλλά ξέρω και τις τεράστιες αδυναμίες που θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε η Ένωση. Επομένως, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια όσοι είστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι.